Με τους ομιλητές της πρώτης μας θεματικής ενότητας θα έχουμε μία εισαγωγική ομιλία από τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης, πρώην πρίτανη του Πανδύου Πανεπιστημίου, θεμελιωτή της κοσμοσυστημικής γνωσιολογίας. Ο τίτλος της τοποθέτησής του είναι «Γένος, έθνος, κράτος». Παρακαλώ για τον κύριο Κοντογιώργη. Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των θεσμών, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, οργανωτή της σημερινής εκδήλωσης, αγαπητοί ευέλπιδες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την τιμή που μου γίνεται σήμερα να πραγματοποιήσω αυτή την εισαγωγική ομιλία στα τρία αυτά κέρια σημασίας ζητήματα που αφορούν στην ίδια την ύπαρξη, την υπόσταση και την ιστορία του ελληνισμού. Δεν ξέρω εάν οι οργανωτές είχαν πλήρη συνείδηση της διατύπωσης αυτής με την σειρά η οποία ετέθη από το γένος στο έθνος και το κράτος, αλλά συμπυκνώνει η διατύπωση αυτή το σύνολο της ιστορίας του ελληνισμού από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους μέχρι σήμερα. Ανάμεσα στις τρεις αυτές περιοχές που ορίζουν αυτές οι έννοιες υπάρχουν κοινά σημεία όπως και τεράστιες διαφορές. Θα προσπαθήσω για να κατανοήσουμε το σήμερα και όχι απλώς να μιλήσουμε για το παρελθόν να προσεγγίσω το ζήτημα των τριών αυτών εννοιών σε τρία επίπεδα, στο πολιτισμικό, στο πολιτικό και στο πολιτιακό. Εκεί που συναντιέται το γένος με το έθνος είναι στο πολιτισμικό πεδίο. Εννοούν και οι δύο αυτές έννοιες μία συνείδηση κοινωνίας, μία δηλαδή κοινή συλλογική ταυτότητα στην οποία όσοι εντάσσονται αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως πολιτισμικά συγγενείς ο ένας με τον άλλον. Οι Έλληνες μεταξύ τους σήμερα, οι Ιταλοί μεταξύ τους, οι Γερμανοί μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Συναντιόνται όμως επίσης, είτε το θέλει η νεωτερικότητα είτε όχι θα υπογραμμίσω, και στο επίπεδο της ελευθερίας, του γεγονότος δηλαδή ότι το πολιτισμικό μέρος, η εθνότητα, μεταβάλλεται σε έννοια γένους ή έθνους, αναλόγως θα δούμε, εάν εισαγάγει για τον εαυτό της την έννοια της ελευθερίας, της πολιτικής δηλαδή συγκρότησης του γένους ή του έθνους, προκειμένου να διαφεντεύει στα του εαυτού της. Στα του εαυτού του το έθνος ή το γένος. Άρα λοιπόν η έννοια του ανήκειν στο γένος των Ελλήνων και στο πλαίσιο αυτό της πολιτικής του συγκρότησης αποτέλεσε μία σταθερά την οποία βρίσκουμε χωρίς αντίρρηση εάν εξετάσουμε τις πηγές από τους πολύ αρχαίους χρόνους, από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους, μέχρι και σήμερα. Οι Έλληνες δηλώνουν ότι ανήκουν στο έθνος, στο γένος των Ελλήνων ή αντιστοίχως στην νεότερη εποχή στο έθνος των Ελλήνων. Άρα λοιπόν υπάρχει μία θεμελιώδης διαφορά που πρέπει να αναγγείλουμε ευθύς εξ αρχής μεταξύ του γένους των Ελλήνων ή αντιστοίχως του έθνους των Ελλήνων, άρα αυτού που αποκαλείται ελληνική συνέχεια, με αυτό που αποτέλεσε εθνογένεση στους νεότερους χρόνους, που απαντιέται από τον 18ο, 19ο και ουσιαστικά από τον 20ο αιώνα στις ευρωπαϊκές χώρες και στον υπόλοιπο κόσμο. Τούτο σημαίνει λοιπόν, και εδώ αναδεικνύεται μία κέρια πτυχή της έννοιας γένος, ότι οι Έλληνες συγκροτήθηκαν ως κοινωνία ή ως κοινωνίες με όρους ελευθερίας, όχι φεουδαρχίας, όπως στη Δύση. Γιατί το έθνος
είναι ένα πολιτισμικό γεγονός ταυτότητας, συλλογικής ταυτότητας, αναγνωρισιμότητας, δηλαδή του ανήκειν όχι σε κάποιον μονάρχη, αλλά σε μια πολιτισμική κοινότητα που θέλει επίσης να είναι και ελεύθερη. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον διαφοροποιό στοιχείο, ότι είναι ο μοναδικός λαός στην ιστορία της ανθρωπότητας που συνεχίζει αδιάπτωτα να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως πολιτισμική και πολιτική οντότητα και που, δηλαδή ως γένος ή αντιστοίχως ως έθνος και επομένως ως μια πραγματικότητα η οποία κινείται στην ιστορία με όρους αυτονομίας, αυθυπαρξίας και όχι επειδή έτυχε να ανήκει στο κράτος ενός απολυταρχικού μονάρχη, ενός απολυταρχικού άρχοντα όπως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στο σύνολο του κόσμου. Εκεί που υπάρχει η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ γένους και έθνους είναι στο πολιτικό πρόταγμα. Σήμερα όταν θα μιλήσουμε για το πολιτικό πρόταγμα του έθνους εννοούμε ότι ο ελληνικός λαός, το έθνος των Ελλήνων, συγκροτείται σε ένα κράτος ή αν δεν είναι ελεύθερο θέλει να συγκροτηθεί όπως οι Κούρδοι σε ένα κράτος και να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά με βάση τους εσωτερικούς του όρους, δηλαδή με τα δικά του συμφέροντα. Δεν είναι όμως η περίπτωση αυτή στον ελληνικό κόσμο. Ο ελληνικός κόσμος από τις απαρχές του έως και την Επανάσταση του 1821, δηλαδή έως και τον 19ο αιώνα θα έλεγα, συγκροτούμενε ως γένος στην πραγματικότητα ενσαρκώνει αυτό που ο ίδιος γέννησε και που έφερε στη συνέχεια την νεότερη εποχή, δηλαδή ως έθνος κοσμοσύστημα. Ενσαρκώνει δηλαδή έναν ολόκληρο κόσμο που πολιτικά υποστασιοποιείται με βάση την πόλη. Η μικρή κλίμακα της πόλης είναι το κράτος στο οποίο συγκροτείται το έθνος των Ελλήνων, άρα είναι μια πλειάδα κρατών μέσα στην οποία εντάσσει τον εαυτό του, χωρίς να πάβει βεβαίως, παρόλο ότι συγκροτείται ως γένος, δηλαδή ως έθνος κόσμο σύστημα, χωρίς να πάβει να είναι ο ίδιος μέλος της ευρύτερης οντότητας που λέγεται γένος, δηλαδή γένος των Ελλήνων. Πώς γίνεται η διαχείριση αυτής της οντότητας του γένους, αφού, δηλαδή, του συνόλου έθνους κόσμο συστήματος, αφού ο ελληνικός κόσμος συγκροτείται σε πόλεις, σε πόλεις κράτη. Γίνεται κατά τον τρόπο που θα διαπιστώσουμε στα τροϊκά ή αργότερα στα περσικά, δηλαδή με τον τρόπο της συνέργειας των πόλεων. Όταν απειλείται δηλαδή το έθνος των Ελλήνων, το γένος των Ελλήνων, στην πραγματικότητα ενώνουν τις δυνάμεις τους μια σειρά από πόλεις, εκείνες που αισθάνονται μεγαλύτερη την απειλή και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο αμήνονται της εθνικής πατρίδας. Οι Αθηναίοι προμαχούσαν για την ελευθερία των Ελλήνων. Όταν αργότερα συναντάμε την απειλή των Ρωμαίων, ο Πολύβιος θα μας πει ότι η ελευθερία των Ελλήνων, άρα η εθνική ελευθερία, συνδέεται οργανικά με την ελευθερία των πόλεων, να είναι αφρούρητος και αφορολόγητος, δηλαδή οι πόλεις να είναι ανεξάρτητες. Εάν οι πόλεις είναι ανεξάρτητες και οι Έλληνες είναι ανεξάρτητοι. Αυτή λοιπόν η συγκρότηση των Ελλήνων για να γίνει κατανοητή πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το αντίστοιχό της δεν είναι η Ελλάδα σήμερα, αλλά ο πλανητικός κόσμος. Οι Έλληνες συγκροτούμενοι ως πόλεις κράτη, το αντίστοιχο των κρατών εθνών σήμερα, στην πραγματικότητα
δημιουργούν και τους όρους της εσωτερικής αντιμαχίας. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, όταν δεν απειλούνται δηλαδή από εξωτερικούς εχθρούς, συγκρούονται τα ειδικότερα συμφέροντα των πόλεων. Το αίμα που χύθηκε μεταξύ των Ελλήνων από αυτή την συγκρότησή τους είναι πολύ περισσότερο από αυτό που χύθηκε για την υπεράσπιση της σύνολης πατρίδας. Αλλά αυτό όμως συγκροτεί τόσο τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού, αυτό που γέννησε τον ελληνικό πολιτισμό, όσο και την αδυναμία του. Αδυναμία που δεν τη συναντάμε μόνο στον Πελοποννησιακό πόλεμο, την συναντάμε σε όλη τη διαχρονία μέχρι και την Ελληνική Επανάσταση. Οι εμφύλοι στην Ελληνική Επανάσταση έχουν τα ίδια ουσιαστικά χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά του Πελοποννησιακού πολέμου. Διότι οι Έλληνες έζησαν με βάση την θεμελιώδη κοινωνία των πόλεων ή κοινών, όπως τα έλεγαν, μέχρι και το τέλος της τουρκοκρατίας. Αυτό είναι το ιδίωμα του γένους και γι' αυτό οι Έλληνες σε όλη την περίοδο και στο Βυζάντιο και στην τουρκοκρατία συγκροτούνται με όρους γένους και αποκαλούν το έθνος τους γένος. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα έχει μία εσωτερική εξελικτική τροχιά πολύ ενδιαφέρουσα. Μέχρι την περίοδο του Αλεξάνδρου και αργότερα μέχρι ουσιαστικά τους Ρωμαίους κατά ένα μέρος, η συγκρότηση των Ελλήνων γίνεται πόλεοκεντρικά, δηλαδή με βάση της πόλης κράτη, κρατοκεντρισμός. Στη συνέχεια συγκροτείται σταδιακά ένα άλλο κράτος, το οποίο κράτος ενσωματώνει τις πόλεις, δεν τις καταργεί, κρατούν όλα τους τα προνόμια, την αυτονομία τους, την πολιτιακή τους συγκρότηση, το δημοσιονομικό σύστημα, αλλά στην κορυφή υπάρχει επίσης μία άλλη πολιτιακή παράμετρος, που είναι η Μητρόπολης Πολιτεία, στο Βυζάντιο είναι η πιο παραστατική και η πιο ολοκληρωμένη περίοδος αυτής της κρατικής οντότητας που αποκαλείται Κοσμόπολη. Η Κοσμόπολη, επομένως, είναι το κράτος με το οποίο έζησαν οι Έλληνες αδιάπτωτα από την εποχή του Αλεξάνδρου έως και το τέλος της τουρκοκρατίας, συμπεριλαμβάνω και τη Ρωμαιοκρατία και την τουρκοκρατία, διότι ουσιαστικά, παρόλο που είναι υποκαθεστώς εθνικής κατοχής, οι θεμέλιες κοινωνίες των Ελλήνων, τα κοινά, λειτουργούν ως εάν βρίσκονται στο κράτος της Κοσμόπολης. Αυτό λοιπόν είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που έχω τη γνώμη ότι πρέπει να το συγκρατήσουμε για να καταλάβουμε τι ήταν τελικά το Βυζάντιο και τι ήταν η τουρκοκρατία. Το Βυζάντιο δεν είναι τίποτε άλλο, το δηλώνουν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί Έλληνες, από την ελληνική οικουμένη. Δηλώνουν ότι οι Ρώμοι περίήρθε στους Έλληνες, επειδή δεν μπορούσαν πια οι Ρωμαίοι να την υποστηρίξουν, την οικουμένη, το κράτος τους, ως καταπίστευμα, τριωροδότημα. Αφέθηκε στους Έλληνες γιατί εκεί παρήγεται ο πλούτος, ο πολιτισμός κλπ. Και γι' αυτό μεταγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και θεώρησαν ότι είχαν το κράτος της Ρώμης που τους νομιμοποιούσε να διατηρούν την ηγεμονία που είχε προηγουμένως η Ρώμη, αλλά ήσαν Έλληνες και ξέχασαν ουσιαστικά οποιαδήποτε αναφορά στη Ρώμη και ανάγονταν όλες τους οι αναφορές στην έννοια του γένους αδιάπτωτα με την εποχή του Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Περικλή, δηλαδή κατευθείαν ανασυνδέθηκαν κατευθείαν με την απότερη αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν το πολιτικό μέρος, το πολιτικό διακύβευμα του γένους των Ελλήνων, με αυτό το διακύβευμα εισέρχεται ο ελληνικός κόσμος στην τουρκοκρατία. Στην τουρκοκρατία δεν έχουμε ένα δεσποτικό κράτος και μια ανυπαρξία θεσμών ελληνικών. Αντιθέτως, επειδή οι Οθωμανοί ως ασιατική δεσποτεία δεν είχαν τις προσλαμβάνουσες
πολιτικές και πολιτισμικές παραστάσεις για να τους δίνουν αυτό το οποίο ήταν το διακύβευμά τους, τη λαιλασία των κοινωνιών, αποδέχθηκαν τους ελληνικούς θεσμούς. Ξέρουμε ότι στον Πατριάρχη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο δόθηκε ουσιαστικά πολιτική αρμοδιότητα, αλλά αποδέχθηκαν και τη λειτουργία των πόλεων, των κοινών. Σήμερα αγνοούμε ότι αυτό που αποκαλείται κοινότητες δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πόλις κράτη της αρχαιότητας, οι θεμελιώδες κοινωνίες των Ελλήνων που λειτουργήσαν ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας με όλες τις αγγυλώσεις και τις δυσκολίες και που ουσιαστικά διέσωσαν τον ελληνισμό και συγχρόνως του επέτρεψαν με αυτή τη βάση να απογειωθεί ξανά και να ηγεμονεύσει στην τότε εποχή. Με βάση αυτή την αντίληψη του γένους και του πολιτικού προτάγματος της κοσμόπολης, οι Έλληνες στοχάζονται την απελευθέρωσή τους και αυτό είναι το πρόταγμα το οποίο προβάλλουν ως λύση, δηλαδή ως κράτος της απελευθέρωσής τους μετά την Επανάσταση. Όπου και να κοιτάξουμε, από το Σύνταγμα του Ρήγα, από τις ηγεμονίες στην Μολδοβλαχία, από τα συντάγματα της Επανάστασης, από το κράτος του Καποδίστρια, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι βασική σταθερά είναι ένα κράτος το οποίο θα ενσωματώνει τα κοινά της πόλης και βεβαίως θα λειτουργεί το κεντρικό κράτος ως μια ενορχιστρωτική συνιστόσα. Οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τον ρόλο της Μητρόπολης ως ένομο επιστασία, όχι ως κράτος της πολιτικής κυριαρχίας. Άρα λοιπόν οι Έλληνες στην περίοδο της τουρκοκρατίας και βεβαίως το πρόταγμά τους για την εθνική απελευθέρωση ανάγεται στην προγενέστερη ύπαρξη του γένους, άρα μιας εθνικής συλλογικής ταυτότητας με πολιτικό πρόταγμα το κράτος της Κοσμόπολης. Η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτιακή. Η πολιτιακή παράμετρος εισάγει το ερώτημα εσωτερικά σε αυτό το κράτος ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Ποιος αποφασίζει δηλαδή για τα συλλογικά ζητήματα, για τα ζητήματα της σύνολης κοινωνίας, για τα εθνικά ζητήματα, για τα ζητήματα του γένους θα λέγανε οι Έλληνες μέχρι την τουρκοκρατία, άρα για τις σχέσεις τους με τους άλλους λαούς και βεβαίως για τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Ποιος αποφασίζει, ο ένας ή όλοι μαζί. Άρα εδώ γύρεται ζήτημα εσωτερικής πολιτικής ελευθερίας, συνεπώς πολιτικού συστήματος. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα, αρκεί να σας θυμίσω ότι η δημοκρατία που αντιτείνεται στο κράτος, στο πολιτικά κυρίαρχο κράτος που κατέχει το πολιτικό σύστημα, η δημοκρατία ενσωματώνει το πολιτικό σύστημα, που σημαίνει τι, ότι η κοινωνία συντεταγμένη σε δήμο διατηρεί όλη την πολιτική αρμοδιότητα για να αποφασίζει τι συμφέρει για την ίδια, τι συμφέρει για το έθνος, άρα τι είναι η έννοια του κοινού συμφέροντος. Δεν μιλάει για γενικό συμφέρον, αλλά για κοινό συμφέρον. Εδώ λοιπόν έχουμε μία σοβαρή αντίστοιξη μεταξύ έθνους του κράτους, έθνους της κοινωνίας. Θα σας θυμίζω ότι όλοι ξέρετε τη δημοκρατία της Αθήνας. Η δημοκρατία δεν ήταν μόνο της Αθήνας, ήταν το γενικό πολίτευμα όλων σχεδόν των πόλεων πριν από τον Αλέξανδρο. Αποσιωπάται όμως ή μάλλον αποκρύπτεται ότι η δημοκρατία σταδιοδρόμησε και μάλιστα με πιο ολοκληρωμένη μορφή σε όλη την περίοδο της ελληνικής ιστορίας και στο Βυζάντιο που ολοκληρώνεται αλλά και στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Τα κοινά της τουρκοκρατίας έχουν τη μάζοξη
που σημαίνει συγκεντρώνεται όλος ο λαός, μικρός και μεγάλος, σημαντικός και μη σημαντικός, για να αποφασίσει για τα κοινά ζητήματα, και βεβαίως εκλέγει και τους εκπροσώπους του, οι οποίοι ανακαλούνται ελευθέρως, υπόκεινται στη δικαιοσύνη και εκτελούν εντολές. Αυτό το σύστημα δεν το ανακάλυψαν οι Έλληνες, αυτή την πολιτεία, τη δημοκρατική πολιτεία, στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Τη ζουν οι Βυζαντινοί με παραδειγματικό τρόπο. Θα σας αναφέρω μόνο ότι η ίδια η έννοια της εκκλησίας, άρα της νέας θρησκείας του χριστιανισμού, αναπαράγει αυτό το σύστημα της δημοκρατίας. Γι' αυτό και αποκαλείται εκκλησία. Είναι η εκκλησία του Δήμου των Πιστών. Τα κοινά της Βυζαντινής εποχής εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τη δημοκρατία. Άρα η ευθύνη του γένους στο Βυζάντιο ανήκει εν μέρη στα κοινά, αλλά και το συνολικό γένος ενσαρκώνεται και διακινείται ως προς τα μεγάλα του συμφέροντα από τη Μητροπολιτική Πολιτεία, την Κωνσταντινούπολη εν προκειμένου. Να υπογραμμίσω ότι αποκλήθηκε Βυζάντιο, και έχει σημασία για να δούμε την ταυτότητα του γένους των Ελλήνων, όχι από τους νεότερους όπως γενικώς γίνεται σήμερα αντιληπτό, αλλά από τους ίδιους τους Βυζαντινούς και μάλιστα από τους πρώτους χρόνους του Κωνσταντίνου. Δηλαδή οι Έλληνες κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία και εν τέλει με ομοφωνία αποκαλούν το Βυζάντιο, δηλαδή τη Νέα Ρώμη, ως Βυζάντιο, διότι δια της βασιλεύουσας πόλεως ορίζεται το σύνολο κράτος, όπως και στην εποχή της Ρώμης, δια της ηγεμονεύουσας πόλεως της Ρώμης, αποκλήθηκε, ονομαζόταν το όρον κράτος των Ρωμαίων. Εδώ λοιπόν η έννοια Βυζάντιο εισάγεται από τους Βυζαντινούς για να επανέλθουν στην ομοθεσία, δηλαδή στη συνέχεια, και να αναφέρονται ως συνέχεια των Ελλήνων της απότερης αρχαιότητας, διότι το Βυζάντιο, όπως θα μας πούν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί ιστορικοί, τους ανάγουν στην καταγωγή από τον Βύζαντα, δηλαδή τον επικιστή του Βυζαντίου από την Μητρόπολη των Μεγάρων. Άρα λοιπόν, ακόμα και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, που όλοι συνηθίζουν σήμερα να αποκαλούν τον βασιλέα όπως τον αποκαλούν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορα για να τον απομειώσουν, ξέρουμε ότι δεν είναι αυτός ο οποίος ενσαρκώνει το έθνος, αλλά η πόλη με κεφαλαίο. Η πόλη του Βυζαντίου έχει ως κεντρικούς θεσμούς τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης και την Σύγκλιτο, η οποία είναι ένας μεγάλος δήμος. Αυτοί εκλέγουν, ελέγχουν και ανακαλούν τον βασιλέα. Και επομένως ο βασιλέας είναι ένας εντολοδόχος σε αντιπροσωπευτικό σύστημα κεντρικής πολιτείας, του οποίου όμως οι αρμοδιότητες έγκυται στο να λειτουργούν εναρμονιστικά στο σύνολο και να συμβολίζουν σημειολογικά το γένος των Ελλήνων απέναντι στους άλλους, όχι όμως και να ασκούν πολιτική κυριαρχία. Δηλαδή η κοινωνία είναι αυτή που καθορίζει το γενικό πλαίσιο του πολιτεύεσθε του κράτους του Βυζαντινού. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν στην τουρκοκρατία το κεντρικό ελληνικό πολιτικό αυτό κράτος, έχουμε τις πόλεις, τα κοινά, τις κοινότητες που αυτοσυγκροτούνται και είναι εκείνες οι οποίες διαμορφώνουν το πλαίσιο αυτό μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Εθνικής Συνέργειας. Αυτό λοιπόν το πρόταγμα της απελευθέρωσης τίθεται το ζήτημα, διότι έχει δύο μεγάλες διαστάσεις. Πρώτον, την ολική διαδοχή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όχι στη δημιουργία του κράτους της Πελοποννήσου, και μέσα σε αυτό τη συγκρότηση του κράτους της Κοσμόπολης, ενός δημοκρατικού καθόλου και πολυπολιτιακού κράτους. Αυτό λοιπόν το πρόταγμα είναι που προβάλλουν οι Έλληνες στη διάρκεια της Επανάστασης. Αλλά
ήταν ουτοπικό, θα διερωτηθεί κανείς, ή ήταν αντίστοιχο με τις δυνάμεις του ελληνισμού. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί απαντά επίσης και θέτει το ερώτημα γιατί απέτυχε η Επανάσταση. Ο ελληνισμός λοιπόν στην περίοδο της τουρκοκρατίας δεν ήταν ένας ταπεινός, αγροτικός, περιδεής πληθυσμός ο οποίος έψαχνε τη βοήθεια από τους ξένους για να μπορέσει να επιβιώσει και να ελευθερωθεί. Συγκροτούσε μια μεγάλη δύναμη η οποία οικονομικά, παραδείγματος χάρη, ηγεμόνευε σε τρεις αυτοκρατορίες. Στην Οθωμανική, στη Ρωσική και στην Αυστριακή. Ο ίδιος αυτός ελληνισμός διήφθηνε τις τύχες μιας ολόκληρης ορθοδοξίας. Είτε ήταν μέσα απευθείας, μέσα στο Οθωμανικό κράτος, είτε και γενικότερα. Ακόμα και τη Ρωσική Ορθοδοξία. Ο ίδιος αυτός ελληνισμός είχε ένα δίκτυο εκπαιδευτικό, συγχρόνως δε μια πνευματική δημιουργία, η οποία σε καμιά περίπτωση πρέπει να το υπογραμμίσουμε έναντι αυτών που μυρικάζουν. Δεν συγκροτεί διαφωτισμό. Είναι μια νέα πνευματική απογείωση. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τον ελληνικό κόσμο της τουρκοκρατίας και το νεότερο. Είναι λοιπόν ένας κόσμος ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση, έχει δύναμη αντίστοιχη με τη φιλοδοξία του. Το ότι απέτυχε η Επανάσταση και στη Μολδοβλαχία από όπου ξεκίνησε, αλλά και στην Πελοπόννησο, για διαφορετικούς λόγους, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επίσης των στρατιωτικών σχολών, διότι μέχρι τώρα δεν έχει μελετηθεί και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ήρθαν να μας απελευθερώσουν δίκην ελεημοσύνης οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Είναι λάθος αυτό. Η ελληνική επανάσταση αποτέλεσε μια συγκλονιστική πραγματικότητα η οποία συντάραξε τα γεωπολιτικά αλλά και τα εσωτερικά δεδομένα της Ευρώπης την εποχή εκείνη. Έθεσε το μεγάλο ζήτημα της αμφισβήτησης, της απολυταρχίας. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε το φιλελληνικό κίνημα. Το φιλελληνικό κίνημα δεν ήταν παρεπόμενο μάλλον το να βοηθήσει τους Έλληνες επαναστάτες. Ήταν ένα εσωτερικό κίνημα των Ευρωπαίων που ενέπνευσε η ελληνική επανάσταση μαζί με την αρχαιότητα για να υπερβεί, να αμφισβητήσει και να υπερβεί την απολυταρχία. Γι' αυτό το φοβήθηκαν οι δυνάμεις. Επίσης έθετε το μεγάλο γεωπολιτικό ζήτημα στην περιοχή. Όταν παρεμβαίνουν οι δυνάμεις στον Αβαρίνο, παρεμβαίνουν διότι έχουν αντιληφθεί ότι τους συνέφερε ένα κράτος ελληνικό για να αποτελεί καρφί στην μήτρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να τους επιτρέπει να παρεμβαίνουν, συγχρόνως δε να αποτελέσει αυτό το κράτος και την αφετηρία για την αμφισβήτηση αυτού του μείζωνος ελληνισμού, του κοσμοσυστημικού ακόμη ελληνισμού. Για να δείτε πώς προσελάμβαναν οι Ευρωπαίοι της εποχής αυτό τον ελληνισμό της εποχής της ελληνικής επανάστασης και μάλιστα θα έλεγα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, 50-70 έτη μετά. Θα σας αναφέρω εν συντομία δύο σημαντικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι η μαρτυρία, το υπόμνημα ενός πρόξενου Γάλλου στη Λεμεσό. Λέει στην κυβέρνησή του ότι είναι επίγον να αποσυντεθεί σε μικρά κράτη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι διαφορετικά είναι προδιαγεγραμμένο οι Έλληνες να την οικειοποιηθούν, να δημιουργήσουν ένα κράτος που θα είναι εισάξιο της δύναμής τους, αλλά πολύ μεγάλο και επομένως ανταγωνιστικό στη δική μας θέληση να ηγεμονεύσουμε στον κόσμο, δηλαδή των δυτικών απολυταρχιών. Και από την άλλη μεριά ο Ντοστογεύσκη, που στοχάζεται την ίδια αυτή περίοδο, τι πρέπει, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία. Και η απάντηση που δίνει ο ίδιος είναι όχι το γερμανικό ή οποιονδήποτε άλλο δρόμο, αλλά τον ελληνικό, και εξηγεί εκεί τους λόγους. Αλλά επειδή είμαστε στην εποχή του πανσλαβισμού, κάνει και μία προσθήκη. Οφείλουμε να επισημάνουμε στους Έλληνες ότι παρήλθε η εποχή
που μπορούσαν να ηγεμονεύσουν στα πολιτικά πράγματα της Ρωσίας και να κάνουν την Κωνσταντινούπολη δική τους. Τώρα τι θέλουμε εμείς για τις δικές μας γεωπολιτικές βλέψεις. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι το πρόταγμα της διαδοχής και του δημοκρατικού κράτους της Κοσμόπολης ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός που έθεσε για πρώτη φορά την αρχή των εθνοτήτων. Όχι, δεν ήταν εθνικιστικό κίνημα που δεν ξέρουμε τις διαφορές. Ήταν εθνικό κίνημα. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Εθνικισμοί υπήρξαν στην Ευρώπη που πρωτοσυγκροτούνταν τα έθνη. Ο ελληνικός κόσμος δημιούργησε το κράτος του και γι' αυτό επαναστάτησε. Ήταν εθνικός και ήταν επομένως εθνεγερτικός για την απελευθέρωσή του. Δεν συγκροτούσε εκείνη τη στιγμή το κράτος του λοιπόν. Έρχεται όμως η στιγμή που οι δυνάμεις αποφασίζουν να αναγνωρίσουν την ελληνική ανεξαρτησία. Δολοφονείται και η τελευταία ελπίδα του ελληνισμού, ο Καποδίστριας. Φέρνουν τον ελληνισμό και με δικές μας εσωτερικές υπαιτιότητες σε απελπισία και αποφασίζουν οι δυνάμεις να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία. Την θέτουν υπό δύο ή τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτα-πρώτα, να επιβληθεί μία απολυταρχία. Δηλαδή, ό,τι είχαν στην Ευρώπη, ένα θεουδαλικό κράτος και όχι ένα κοσμοπολιτιακό κράτος, να εμφυτευθεί στη μήτρα του ελληνισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ξέρετε. Δεύτερον, να δημιουργηθεί ένα κράτος το οποίο θα ήταν προτεκτοράτο και μη βιώσιμο, για να μπορεί να ελέγχεται και η εξωτερική του πολιτική, αλλά και για να λειτουργεί ως το μακρύ χέρι για την υπονόμευση του μείζωνος ελληνισμού, που ήταν η ουσία του ανατολικού ζητήματος. Αυτή λοιπόν η δημιουργία του κράτους αυτού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ιστορικό ελληνισμό. Γι' αυτό και οι πρώτες πράξεις των Βαβαρών είναι να καταργήσουν τα κοινά και τη δημοκρατία μέσα στα κοινά, και έρχεται σε πλήρη αντίθεση επομένως και με τον μείζωνα ελληνισμό. Αρκεί να σας πω ότι η διακήρυξη της μεγάλης ιδέας, που ήταν η ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης, δεν αποτέλεσε ποτέ διακύβευμα, δηλαδή σκοπό του ελληνικού κράτους, μέχρι το 1909-10. Γι' αυτό και έγινε και είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία ο πόλεμος του 1897 και όσα προηγήθηκαν. Ποτέ το κράτος αυτό δεν οργάνωσε τον εαυτό του και πολιτικές στρατηγικής ολοκλήρωσης του έθνους των Ελλήνων. Και με αυτό σιγά σιγά, κύριε καθηγητά, μπορούμε να ολοκληρώνουμε, για να σας θέσω και ένα ερώτημα που έχει τεθεί μετά. Και συγχρόνως στον υπαρκτό σοσιαλισμό που κατήργησε και την εδραία βάση του, δηλαδή την οικονομική του ισχύ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι που χαρακτηρίζει και ολοκληρώνεται, πρέπει να πω, με την μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή ολοκληρώνεται ο κύκλος της αποδόμησης του μείζωνος ελληνισμού και των θεσμών και των αξιών του ιστορικού ελληνισμού, του γένους. Η μετάβαση δηλαδή από το γένος στο έθνος και το κράτος για τον ελληνισμό αποτέλεσε μία σημαίνουσα οπισθοδρόμηση. Μας επαναφέρει στην επροσολόνια εποχή, αν θέλουμε να εξηγήσουμε την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου με βάση το πολιτισμικό, το πολιτικό και το πολιτιακό του μέρος, όπως αυτό το διακίνησε και το βίωσε στην ιστορία. Το να φύγει κανείς από την κοσμοπολιτιακή δημοκρατία και να επανέλθει στη φεουδαλική απολυταρχία δεν συνιστά πρόοδο, παρόλο που αποκλήθηκε εξευρωπαϊσμός, αλλά όχι πρόοδος. Αυτό λοιπόν έρχεται να αποτελέσει την ενοχλητική, αν θέλετε, αυτή η αντίστοιξη και η αντιμαχία που δημιουργείται, έρχεται να αποτελέσει μια ενοχλητική παράμετρο στην λειτουργία του κράτους και στην νομιμοποίησή του. Το ζήτημα δεν ήταν εάν έστω και υπ' αυτούς τους όρους θα δημιουργηθεί ένα ελληνικό κράτος. Το ζήτημα ήταν ποια σχέση εδημιουργείτο ως προς το πολιτισμικό μέρος, ένα, ως προς τις ιστορικές του κληρονομιές, δύο, και ως προς την συνάντηση
μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, δηλαδή ποιος θα έχει την ευθύνη αυτού του έθνους, άρα των συλλογικών πολιτικών που θα ακολουθούνται, που θα ακολουθούνταν. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που σήμερα αποτελεί μια κεντρική παράμετρο, γιατί θα νομίζαμε όλοι ότι η αντιμαχία αυτή μεταξύ του κράτους και του γένους και του έθνους των Ελλήνων τελείωσε με το 22. Λάθος. Σήμερα αναδεικνύει άλλες πτυχές, εσωτερικές πτυχές στην σχέση κοινωνίας και πολιτικής, άρα στην σχέση των ελίτ με την ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα, με την ελληνική κοινωνία και τις ιστορικές της κληρονομιές. Τι είναι αυτό που για όλους αυτούς το έθνος αποτελεί μία, ένα στίγμα, μία παράμετρο την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και με αυτό, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε για να σας θέσω και ένα ερώτημα που έχετε θεί μετά. Αυτό που είναι λοιπόν συγκεκριμένα είναι αυτό που διδάσκει η έννοια του έθνους. Δηλαδή, την πολιτισμική συλλογικότητα που στοιχειοθετεί την έννοια του αντιστασιακού χαρακτήρα του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτούς που απειλούν την ελευθερία του και δεύτερον, απέναντι σε αυτό που συγκροτεί την πολιτιακή έννοια του έθνους. Δηλαδή, ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Σήμερα, λοιπόν, διδασκόμαστε ότι όλα όσα έχουμε σήμερα αποτελούν κατακτήσεις τις οποίες παραλάβαμε από τη Δύση, διότι δεν είχαμε τίποτε να επιδείξουμε στο παρελθόν. Και όλες οι δυσλειτουργίες του κράτους αυτού αποδίδονται ως ενοχή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συμπεριφέρεται κατά τον τρόπο της Οθωμανικής Δεσποτείας. Κύριε καθηγητά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψεύδος. Η πελατειακή σχέση, η εχθρότητα που επιδεικνύει η ελληνική κοινωνία απέναντι στο κράτος και ό,τι αποτελεί δημόσιο χώρο, είναι γέννημα του κράτους αυτού, δηλαδή της αντιμαχίας που υπάρχει, που αποκλείει την κοινωνία από το να έχει λόγο στα πράγματα, όπως αποδίδει η ελληνική γλώσσα, για να εξηγήσει τι συμβαίνει και τι συμβαίνει σε μια κοινωνία, ποιος λαμβάνει δηλαδή τις αποφάσεις. Και εδώ ακριβώς υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το ιστορικό παρελθόν. Τι είναι αυτό που σήμερα, ενώ οι πηγές όλες επιβεβαιώνουν πως ο ελληνικός κόσμος αδιάπτωτα διατηρεί την ταυτότητα γένους ή την εθνική του ταυτότητα, όπως θέλετε πέστε το, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, μέρα προς μέρα συναντάμε τις πηγές. Τι είναι αυτό που πολιτικά στεγάζεται σε κρατικά μορφώματα που στοιχειοθετούν όχι μόνο την έννοια της ελευθερίας απέναντι στον άλλον, αλλά και της δημοκρατίας στο εσωτερικό τους, να θεωρείται ότι είναι ένα απεχθές και ότι όλα τα παραλάβαμε από τη Δύση με αυτό το κράτος. Ότι δηλαδή αυτό το κράτος και η Δύση μας έφερε τη δημοκρατία, μας έφερε την ιδέα του κράτους που δεν είχαμε, μας έφερε τη σχέση μας με το ιστορικό παρελθόν που δεν γνωρίζαμε, άρα την επιβεβαίωση ότι πριν από την γένεση του νέου κράτους, το οποίο διαμόρφωσε την έννοια του έθνους στον Έλληνα, όπως μας λένε, δεν υπήρχαν Έλληνες το γένος ή το έθνος, αλλά ελληνόφωνοι. Αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα στεγάζει όλη αυτή την πλευρά των ελίτ, οι οποίοι διατυπώνουν με απέχθεια κάθε αντίληψη προς την έννοια που αποδίδει η έννοια του έθνους, δηλαδή την ελευθερία. Την ελευθερία απέναντι στον άλλον και την ελευθερία απέναντι μέσα στον εσωτερικό του χώρο. Γιατί? Διότι εγείρει το ζήτημα εάν το κράτος, άρα η ηγεσία του κράτους και η ελίτ θα ηγεμονεύουν επί του έθνους ή θα ηγεμονεύει η κοινωνία ή θα έχει έστω λόγο στα πράγματα. Κλείνω λοιπόν με την επισήμανση ότι σήμερα ζούμε με τους ίδιους όρους το ίδιο διακύβευμα το οποίο ξεκινήσαμε να ζούμε την περίοδο που εμφυτεύθηκε το κράτος της απολυταρχίας στον ελληνικό ζωτικό χώρο. Με τη διαφορά ότι το διακύβευμα δεν είναι πια η εχθρότητα
ταυτότητα, η αντιμαχή απέναντι στον μείζωνα και στον ιστορικό ελληνισμό, αλλά απέναντι στην ίδια την ιστορική κληρονομιά και στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που ενοχλεί είναι οι ελληνικές κληρονομίες που ενσωματώνει ο ελληνικός κόσμος, που τον φέρνει σε στιγμές εθνικής εγρήγορσης, άρα υπεράσπισης των συμφερόντων του έθνους, σε μια συμπαγή συλλογικότητα την οποία έχουμε δει να αναπτύσσεται σε όλες τις πολεμικές αναμετρήσεις, αλλά και όπου απειλήθηκε η εθνική αναφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σάκης έχουμε την σύμπηξη αυτή της εθνικής, της πολιτισμικής συλλογικότητας για ένα μείζον εθνικό ζήτημα. Ο κόσμος των ελίτ αποκαλεί την ελληνική κοινωνία όχλο, διότι δεν κινείται συντεταγμένα στον κομματικό ιστό για να λειτουργεί μέσα στις προδιαγραφές ενός κράτους, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την αντιπροσώπευση, δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία, αλλά είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κυριολεκτικά αποδίδει αυτό που θα μας έλεγε ο Θουκυδίδης, ο Αριστοτέλης και η Βυζαντινή, ένα πολιτικό σύστημα εκλόγινης μοναρχίας, που όπου η κοινωνία τοποθετείται στην ιδιωτεία. Αν λοιπόν υπάρχει σήμερα ένα κεντρικό ζήτημα που έχει να κάνει με την κακοδαιμονία αυτής της χώρας, το οποίο το συναντάμε σε όλη τη διάρκεια και της μεταπολίτευσης εννοείται, αυτό το κεντρικό ζήτημα είναι η αποκατάσταση αυτής της σχέσης του έθνους με την ελευθερία που διέρχεται μέσα από την πολιτιακή παράμετρο. Δηλαδή η ανάκτηση της ιστορικότητάς μας, άρα των ιστορικών κληρονομιών που διδάσκουν την πρόοδο και που αποτελούν το σημείο σύγκρισης αυτού που ήταν ο ελληνισμός ως μεγάλη δύναμη ακόμα και στην περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, που σήμερα δεν μπορεί να σταθεί με όρους αξιοπρέπειας, όπως ξέρουμε, στον πλανήτη Γη. Βεβαίως λοιπόν η κρατική μας οντότητα να εκφράσει το έθνος, αλλά και στο εσωτερικό, για να μπορέσει να εξυγιανθεί η σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής και να αρθρωτούν στρατηγικές εθνικές και στο εσωτερικό αλλά και στις εξωτερικές μας σχέσεις, πρέπει να ανασυγκοληθεί η πολιτική με την κοινωνία. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν με ακούτε. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα έτσι ώστε το κράτος να παράγει πολιτικές εθνικού κοινού συμφέροντος και όχι συμφέροντος που ανάγεται στις ειδικότερες επιδιώξεις ή συμφέροντα των ελίτ. Αυτό είναι το κεντρικό διακύβευμα που μας διδάσκει αυτή η ιστορική διαδρομή από το γένος στο έθνος και στο κράτος. Το έθνος αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρξει με ένα αναντίστοιχο προς το πολιτικό του, το πολιτισμικό του ανάκτηγμα κράτος της απολυταρχίας ή της πολιτικής κυριαρχίας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που επήγει, αν θέλετε, για να επιβιώσει ο ελληνισμός είναι ένας νέος αναστοχασμός για τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας, ένας αναστοχασμός που θα μας κάνει να διαρωτηθούμε πώς συνέβη και στις αρχές του 19ου αιώνα έχουμε αριθμείται ο ελληνικός κόσμος στα 9 εκατομμύρια τη στιγμή που είναι πολυπληθέστερος από τον αγγλικό ομόλογό του της εποχής αυτής και τη στιγμή που σήμερα περίπου έχει την ίδια δημογραφική δύναμη όταν οι Τούρκοι που ήταν εισάριθμοι έχουν 85, οι Άγγλοι 70 και ούτω καθεξής. Ελπίζω να με ακούτε αυτή τη φορά, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί έχουμε υπερβεί και το χρόνο. Με ακούτε, κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη του Παντού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κοντογιώργη.